ξεκινώντας και εγώ από την επικαιρότητα, να πω εδώ πέρα ότι η ακρίβεια, ξέρετε, η ακρίβεια στο ρεύμα, στην ενέργεια, δεν είναι ορφανή. Έχει γονείς. Είναι η πολιτική της λεγόμενης απελευθέρωσης της ενέργειας. Λες και ήταν κάπου εχμάλωτη αυτή και ήρθατε εσείς και την απελευθερώσατε, γι' αυτό και έχει φτάσει σε αυτά τα ύψη. Και είναι βέβαια και η πολιτική της λεγόμενης πράσινης μετάβασης, μια διαδικασία κατά την οποία ισχυρότατοι επιχειρηματικοί όμιλοι, τα λεγόμενα και πράσινα αρπακτικά, μεταβαίνουν σε ένα νέο Ελντοράντο κερδών. Οι δε φτωχές λαϊκές οικογένειες, τα φτωχά, τα λαϊκά νοικοκυριά, μεταβαίνουν ολοένα και πιο γοργά στην ενεργειακή φτώχεια και ανέχεια. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι και η απολιγνητοποίηση, μια εγκληματική διαδικασία για τα λαϊκά συμφέροντα της χώρας, με πρόσχημα βεβαίως το περιβάλλον, και είναι και η πλήρης βεβαίως απαξίωση των εγχώριων πηγών της ενέργειας. Όλα αυτά συνιστούν το μείγμα εκείνο το οποίο μας οδηγεί σε αυτές τις απίστευτες, στις απίστευτα υψηλές τιμές στην ενέργεια που καλούνται να πληρώσουν τα λαϊκά νοικοκυριά μέσα από τις ένα σωρό ρήτρες αναπροσαρμογής και τους αλλεπάλληλους φόρους. Όσο λοιπόν δεν αντιμετωπίζονται αυτά τα ζητήματα, όσο δεν αντιμετωπίζονται αυτές οι αιτίες, τίποτα δεν μπορεί να γίνει ουσιαστικά για την ανακούφιση, για την ελάφρυνση, για την βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης του ελληνικού λαού σε σχέση με την ενέργεια και εν προκειμένου την ηλεκτρική. Έρχομαι τώρα στις συμφωνίες για τις οποίες συζητούμε σήμερα, λέγοντας ότι πρόκειται για συμφωνίες φυσικά αεροπορικών υπηρεσιών στη βάση της αρχής της αμοιβαιότητας του ελληνικού κράτους με τρεις χώρες, τη Χιλή, την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία. Οφείλουμε εδώ να πούμε ότι οι συμφωνίες που έρχονται προς κύρωση σήμερα στη Βουλή υπογράφηκαν ημέν με την Αίγυπτο από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και οι άλλες δύο με Χιλή και Σαουδική Αραβία από τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και έρχονται και αυτές οι τρεις συμφωνίες ως συνέχεια προηγούμενων 5 αντίστοιχων συμφωνιών με άλλες μακρινές χώρες, συμφωνίες οι οποίες κυρώθηκαν στη Βουλή τον περασμένο Φεβρουάριο με τη θετική ψήφο των βασικών αστικών κομμάτων Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ. Ακούμε συνεχώς στη Βουλή τους εκπροσώπους των αστικών κομμάτων όλων, από τη Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο, όπως τους ακούμε και στις σημερινές συμφωνίες, τους ακούμε να επαναλαμβάνουν μονότονα τα περί συμφερόντων της χώρας με έναν τρόπο εξαιρετικά γενικό και αφηρημένο. Δεν είναι καθόλου παράξενο αυτό. Όπως δείχνει και η ίδια η ιστορική πείρα, παντού και πάντα η εκάστοτε άρχουσα τάξη και εν προκειμένου η ελληνική άρχουσα, η ελληνική αστική τάξη, δια των πολιτικών της εκπροσώπων, προβάλλει τα δικά της συμφέροντα πάντα ως συμφέροντα δήθεν της χώρας και του λαού. Και αυτό το κάνει σταθερά, το κάνει μεθοδικά, προκειμένου να εγγράφεται στη λαϊκή συνείδηση. Να λοιπόν γιατί και στις εισηγητικές εκθέσεις, οι οποίες συνοδεύουν όλες αυτές τις αεροπορικές συμφωνίες, αναγράφεται το εξής. Οι συμφωνίες, λέει, εξυπηρετούν τα γενικότερα αλλά και τα ειδικότερα αεροπορικά συμφέροντα της χώρας, τουρισμός, εμπορευματική κίνηση και αεροπορικές υπηρεσίες εν γέννη. Μόνο που δεν είναι, ξέρετε, καθόλου έτσι. Και η αλήθεια βεβαίως είναι διαφορετική. Και οι τρεις σημερινές αεροπορικές συμφωνίες, όπως και οι προηγούμενες 5, εξυπηρετούν καταρχάς τα συμφέροντα των αεροπορικών εταιριών και στη συνέχεια εξυπηρετούν και τα συμφέροντα και άλλων μερίδων του ελληνικού κεφαλαίου, παραδείγματος χάρη το εμπορικού. Αυτό ακριβώς, η εξυπηρέτηση δηλαδή των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων, των μεταφορών του εμπορίου, εξηγεί και το γιατί συμπίπτουν η Νέα Δημοκρατία, το ΚΙΝΑΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτές τις συμφωνίες. Εξηγεί καθαρά και το γιατί τις υπογράφουν, τις υπερψηφίζουν και βεβαίως τις υποστηρίζουν.
Καθώς με όλες αυτές τις συμφωνίες, το ελληνικό κράτος όχι μόνο αναλαμβάνει την προετοιμασία και το άνοιγμα των επιχειρηματικών πεδίων στις μεταφορές, τον τουρισμό, το εμπόριο, αλλά επιπλέον μεριμνά και εγγυάται και για την κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα των ελληνικών αεροπορικών επιχειρηματικών ομίλων στο εξωτερικό. Δεν διστάζει μάλιστα αυτό να το διαλαλεί κιόλας, όπως κάνει και με την ίδια εδώ την αιτιολογική έκθεση στη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, γράφοντας χωρίς τον παραμικρό δισταγμό το εξής. Για την προσφορά, λέει, νέων ευκαιριών για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά των αερομεταφορών. Παραπέρα, στην ίδια συμφωνία και στο 24ο της άρθρο υπάρχουν ρυθμίσεις σχετικά με το δικαίωμα των αερομεταφορέων των συμβαλωμένων μερών, δηλαδή των αεροπορικών εταιριών, να πολλούν και να εμπορεύονται διεθνή δρομολόγια και σχετικά προϊόντα. Βγαίνουν και αυτά στη γύρα. Πιθανά να έχουμε και αργότερα, ίσως και σύντομα, και ένα χρηματιστήριο μεταφορών. Δεν ξέρω αν υπάρχει κιόλας. Το κράτος, επίσης, σύμφωνα με τα κείμενα των συμφωνιών, μεριμνά και για την τήρηση των κανόνων του καπιταλιστικού ανταγωνισμού στο συγκεκριμένο κλάδο των αεροπορικών μεταφορών. Αν δεχτεί βεβαίως κανείς εδώ ότι μπορούν να υπάρξουν τέτοιοι κανόνες και όχι ο κανόνας του δικαίου του ισχυρότερου, ο μόνος άλλωστε κανόνας, ο οποίος λειτουργεί πραγματικά στη ζούγκλα του αδυσόπιτου καπιταλιστικού ανταγωνισμού. Το κράτος μεριμνά επίσης και για τις πάσης φύσεως φοροαπαλλαγές, άμεσων και έμεσων φόρων, όπως ο ΦΠΑ, που τον πληρώνουν όμως τα λαϊκά στρώματα. Μάλιστα, στην ειδική έκθεση αναγράφεται το εξής, στην ειδική έκθεση των συμφωνιών αυτών. Η ανωτέρω απώλεια, λέει, εσόδων, λόγω αυτών των φοροαπαλλαγών, θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Όλοι ξέρουμε ποια είναι η βασική και κύρια πηγή εσόδων του προϋπολογισμού. Το πορτοφόλι των λαϊκών οικογενειών. Οι δε φοροαπαλλαγές με τις συμφωνίες αυτές υπακούν και στην αρχή της αμοιβαιότητας, όλα κι όλα. Σε όλες τις υποκύρωσεις οι σημερινές συμφωνίες περιέχεται, σε όλες, περιέχεται εκείνο το κρίσιμο άρθρο το οποίο προβλέπει την πλήρη φοροαπαλλαγή αυτών των ιδιωτικών αεροπορικών εταιριών, καθώς αναφέρεται πάρα πολύ συγκεκριμένα σε φοροαπαλλαγές άμεσων και έμεσων φόρων, όπως ο ΦΠΑ, ΦΠΑ των οποίων βεβαίως τον πληρώνουν αδρά, όπως είπαμε, και ανελιπώς, με κάθε μάλιστα αγορά τους, τα λαϊκά στρώματα. Από αυτό το φόρο, λοιπόν, απαλλάσσονται οι αεροπορικές εταιρείες. Και εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε και ορισμένα άλλα στοιχεία συναφή με το θέμα το οποίο συζητάμε. Όπως είναι γνωστό, εδώ και χρόνια στη χώρα μας, δυστυχώς, δεν υφίσταται εθνικός αερομεταφορέας, αλλά μόνο ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες βεβαίως επιδοτούνται συχνά πυκνά και με αρκετά εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό κράτος. Μέσα μάλιστα στην πανδημία επιδοτήθηκαν και με πολλά εκατομμύρια και έκαναν και απολύσεις επιπλέον. Αυτόν τα συμφέροντα εξυπηρετούνται από αυτές τις συμφωνίες. Εκτός από το ότι δεν υπάρχει πλέον εδώ και χρόνια εθνικός αερομεταφορέας, την ίδια στιγμή δεν υπάρχουν και παρά ελάχιστα κρατικά αεροδρόμια. Στην πραγματικότητα τα περισσότερα αεροδρόμια της χώρας είναι ιδιωτικά. Όπως δεν υπάρχουν και δρόμοι δημόσιοι, είναι ιδιωτικοί. Οι περισσότεροι και οι κυριότεροι. Όπως δεν υπάρχουν σιδηρόδρομοι, όπως δεν υπάρχουν λιμάνια. Έχουν ιδιωτικοποιηθεί τα πάντα με ό,τι αρνητικό σημαίνει αυτό για την εξυπηρέτηση του ελληνικού λαού και για την τσέπη του βέβαια. Θυμίζουμε εδώ ότι έχουν ιδιωτικοποιηθεί και τα περισσότερα, αλλά και τα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας με την αποφασιστική συμβολή όλων των κυβερνήσεων και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ κοινάλ, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μάλιστα ΣΥΡΙΖΑ ιδιωτικοποίησε όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, όχι τέσσερα, 14 αεροδρόμια παρακαλώ, με τη γνωστή σύμβαση που υπέγραψε με την Fraport. Με τον τρόπο αυτό βεβαίως οι συμφωνίες, οι συγκοινωνίες, συγγνώμη, και οι μεταφορές στην νησιωτική Ελλάδα και όχι μόνο, και στην υπηρετική Ελλάδα γίνονται ολοένα και πιο ακριβές. Ο νησιωτικός πληθυσμός ταλαιπωρείται και συχνά το χειμώνα αποκλείεται και για μέρες και για εβδομάδες κάποιες φορές, και από πάνω χρυσοπληρώνει αυτή του την ταλαιπωρία είτε στους εφοπλιστές είτε στις αεροπορικές, τις ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες,
τις οποίες αυτές ναυτιλιακές και αεροπορικές εταιρείες το ίδιο το κράτος επιδοτεί συχνά πυκνά, όπως είπαμε, με πολλά εκατομμύρια, όταν μάλιστα αυτό το ίδιο κράτος είναι που γίνεται και πάρα πολύ τσιγκούνικο όταν πρόκειται για αγρότες, για μικρομαγαζάτορες και για κάθε βασική ανάγκη του λαού μας. Μια τελευταία παρατήρηση τώρα πριν κλείσω, κύριε Πρόεδρε, ειδικά για τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία, μια χώρα απάβγασμα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των γυναικείων. Η συνεργασία της χώρας μας με αυτήν τη χώρα έχει επεκταθεί εδώ και καιρό και στο στρατιωτικό τομέα. Η χώρα μας ανέλαβε την αποστολή στη Σαουδική Αραβία ολόκληρης συστοιχίας Patriot, παρακαλώ, αυτού του υπερσύγχρονου αντιεροπορικού συστήματος, προκειμένου να ενισχυθεί, προσέξτε, να ενισχυθεί η αεράμινα της Σαουδικής Αραβίας. Μια χώρα η οποία εκτός των άλλων εμπλέκεται και στον εμφύλιο πόλεμο της Ιεμένης. Πότε γίνεται αυτό? Πότε μεταφέρθηκε στη στοιχεία Patriot από τη χώρα μας στη Σαουδική Αραβία? Την ώρα που η επιθετικότητα της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας αναβαθμίζεται συνεχώς, με τις πλάτες βεβαίως του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν κατακλείδη, ό,τι και αν λέτε εδώ μέσα περί συμφερόντων της χώρας, οι συμφωνίες αυτές δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, γι' αυτό και τις καταψηφίζουμε και τις τρεις. Ευχαριστώ.